Πλησιάζουμε στο μήνα Αύγουστο, όπου από 14 με 21 Αυγούστου θα γίνει το πανηγύρι της Αιγαίας, όπως γίνεται παραδοσιακά εδώ και 130 και πλέον χρόνια, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγαίας. Επειδή πολύ θόρυβος τελευταίος υπάρχει με το αν υπάρχει, θα γίνει το πανηγύρι και πώς θα γίνει το πανηγύρι, η έκθεση, όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να ξεκαθαριστεί απόλυτα. Αυτός είναι και ο λόγος βέβαια που σας κάλεσα σήμερα εδώ, να σας πω και να σας δηλώσω ότι το πανηγύρι θα γίνει κανονικά. Τώρα, για ποιους λόγους κάποιοι προσπαθούν να μεταφέρουν άλλες απόψεις, εγώ δεν τις αντιλαμβάνομαι και τι σκοπούς εξυπηρετούν. Είμαστε σε αρμονική συνεργασία με τον Τεγιατικό Σύνδεσμο, με την Διοίκηση και τον Πρόεδρο, προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας για την εύρυμη λειτουργία του και την νόμιμη λειτουργία του πανηγυριού. Ξέρετε πολύ καλά και από προηγούμενα χρόνια ότι ο τρόπος με τον οποίο γινόταν το πανηγύρι εκεί και η όλη διαχείριση αυτού του χώρου δεν ήταν ο σωστός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έπρεπε να μπουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας του χώρου αυτού. Αυτά βέβαια τα προσδιορίζει η γενική κανονιστική του πανηγυριού, της λειτουργίας του πανηγυριού, και η οποία θα πλέον είναι έτοιμη, θα την προωθήσουμε τη βδομάδα αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφιση της. Πρέπει επίσης να σας πω ότι τα προηγούμενα χρόνια οι κανονιστικές, οι οποίες είχαν ψηφιστεί τότε από το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες είχαν απορριφθεί από την περιφέρεια, γιατί δεν ήταν σύνομες. Εμείς λοιπόν είπαμε, παρότι καθυστερήσαμε, και παρότι θα ακολουθήσουν και βήματα τα οποία μπορεί να μην προλάβουμε φέτος να τα κάνουμε, αλλά του χρόνου σε συνεργασία και με τον Διοικητικό θα το ολοκληρώσουμε. Φέτος λοιπόν ετοιμάσαμε την κανονιστική υπηρεσία μας, η οποία είναι, στηρίζεται στον νόμο, στη λειτουργία των πανηγυριών, των θρησκευτικών εορτών, όλων αυτών των εορτών που επί τη ευκαιρία γίνεται και το πανηγύρι. Έτσι λοιπόν, μέσα στη βδομάδα αυτή θα πάει στις δημοτικές παρατάξεις, ίσως αύριο, ίσως σήμερα, η κανονιστική, το σχέδιο της κανονιστικής, όπου εκεί λοιπόν, όπως προείπα, θα το περάσουμε από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, προκειμένου να υφίσταται και η κανονιστική. Πρέπει επίσης να σας πω ότι με την κανονιστική αυτή υπάρχει απάντηση στο χώρο που θα γίνει το πανηγύρι. Χωροθετείται ο χώρος, δεν είναι ανεξέλεκτος. Έτσι λοιπόν θα είναι λίγο μικρότερος από πέρσι, ελαφρώς μικρότερος από πέρσι, με συγκεκριμένα όρια τα οποία προβλέπονται στην κανονιστική, και θα, μετά την ψήφιση της κανονιστικής θα πρέπει να μας παραχωρήσουν όσο νόμος ορίζει όλοι οι ιδιώτες, καθότι το πανηγύρι γίνεται σε ιδιωτικούς χώρους, είτε αυτό αφορά τον Τεγιατικό είτε αφορά άλλους ιδιώτες. Θα πρέπει να μας παραχωρήσουν τη χρήση των χώρων αυτών, προκειμένου εμείς να διοδοτήσουμε και να επιβάλλουμε τα τέλη τα οποία προβλέπονται από τον νόμο. Για πρώτη φορά φέτος, όπως είπα, ο χώρος του πανηγυριού θα χωροθετηθεί συγκεκριμένα και θα τηρηθεί μέσα σε αυτό το χώρο απόλυτα η νομιμότητα όσον αφορά τη λειτουργία των ανθρώπων που θα θελήσουν να εμπορευτούν τα πράγματά τους. Έξω από εκεί δεν θα υπάρξει καμία παρέκκληση για κανένα. Θα εφαρμοστεί απόλυτα η νομοθεσία και όποιος ιδιώτης σε αυτόν τον χώρο τον οποίο χωροθετούμε δεν θελήσει και είναι σε αυτόν τον χώρο και δεν θελήσει να παραχωρήσει το χώρο του, ο χώρος του θα απομονωθεί και δεν θα λειτουργεί σε αυτόν τον χώρο καμία στέγη επαγγελματική προκειμένου να γίνει το πανηγύρι. Έτσι, το πανηγύρι θα γίνει με τους όρους που ορίζει η νομοθεσία και εμείς είμαστε χαρούμενοι, διότι έχουμε βρει τη φόρμουλα, τον τρόπο, σε συνεργασία και με τον Τεγιατικό, να προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Τώρα υπάρχουν εξειδικευμένες πολιτικές που θα εφαρμοστούν όσον αφορά τις παραχωρήσεις αυτές. Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση, το τονίζω άλλη μια φορά για να το καταλάβουν όλοι, ώστε μετά τις παραχωρήσεις αυτές εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να διοδοτούμε. Ο χρόνος που θα μας παραχωρηθεί
η όποια έκταση στον χώρο, στο χώρο που έχουμε χωροθετήσει θα είναι μέχρι τις 12 ή 13 Αυγούστου. Μέχρι εκεί δηλαδή θα πρέπει ο ιδιώτης, ο οποιοσδήποτε ιδιώτης εμπλέκεται, να έρθει και να μας παραχωρήσει τον χώρο. Όσο πιο γρήγορα έρθει, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους. Έτσι. Είναι δύσκολες οι εποχές, δεν είναι εύκολο σήμερα να εκτελεστεί η λειτουργία ενός τόσο μεγάλου και παραδοσιακού πανηγυριού όπως είναι αυτό της Τεγέας, αλλά καλό θα είναι και θα παρακαλέσω όλους τους ενδιαφερομένους που ενδιαφέρονται να απευθύνονται και στον Τεγιατικό και δεν ξέρω πού αλλού θέλουν αυτοί που νομίζουν, αλλά όσον αφορά τους άλλους ιδιώτες καλό είναι να μας ρωτούν και εμάς προκειμένου να αδειοδοτηθούν, να τους πούμε τη διαδικασία, ποια είναι αυτή η διαδικασία προκειμένου να γίνει το πανηγύρι. Άρα λοιπόν να φύγει τελείως από τη σκέψη του κάθε κατόπιστου που κάποιοι θέλουν να μην γίνει το πανηγύρι, να το πούμε αυτό, γιατί εξυπηρετούνται φαίνεται συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς θα τη στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι θα έχει και καλή επιτυχία, διότι πλέον θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν οι κανόνες λειτουργίας αυτής της έκθεσης και του πανηγυριού που γίνεται σε αυτό το χώρο. Το Δήμο δεν έχει κανείς λόγο να μην θέλει να γίνει η έκθεση εκεί και το πανηγύρι, αλλά η έκθεση αυτή που κάνει ο Τεγιατικός, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν συμφέροντα τοπικά τα οποία για δικούς τους λόγους ο καθένας νομίζει ότι θα μισθώσει ένα χωράφι ή θα εκμεταλλευτεί ένα χωράφι και θα εισπράξει τόσο να περάσει 3 χρόνια καλά. Αυτά τελειώσαν τα πανηγύρια. Να το πάρουν χαμάρι όλοι. Γι' αυτό είπα θα χωροθετηθεί, για το πιο σπουδαίο είναι τι χωροθετείς. Έτσι, μέσα σε ποιο χώρο θα γίνει αυτό. Επίσης να συμπληρώσω ότι έχω την πρόθεση, εάν και εφόσον δεν αντιλαμβάνονται μερικοί, να οριοθετήσω το χώρο αυτό με σινοτόπλευμα. Έτσι να το ξέρετε και θα το κάνω. Και θα το κάνω γιατί κάποια στιγμή πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Να ξέρουμε ότι αυτοί που πληρώνουν πρέπει και να απολαμβάνουν. Υπάρχουν πάρκινγκ ελεύθερα τα οποία τα πληρώνει ο Τεγιατικός και αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα στο χώρο αυτόν. Υπάρχουν πάρκινγκ ιδιωτικά που δουλεύουν κάποιοι άλλοι ιδιώτες. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Έτσι, εμάς μας ενδιαφέρει ο χώρος που διαθέτει ο Τεγιατικός, είτε είναι ιδιοκτησίας είτε είναι μισθωμένος, το επαναλαμβάνω. Φέτος δεν καταφέραμε να χωροθετήσουμε τους χώρους εντός του χωροθετημένου χώρου, δηλαδή της χρήσης. Ότι σε αυτό το χώρο ας πούμε θα είναι εμπορικό κομμάτι, στο άλλο θα είναι καφέ, εστιατόριο, οτιδήποτε, στο άλλο θα είναι κάτι άλλο. Έτσι. Δεν το καταφέραμε αυτό, αλλά είναι ένα επόμενο βήμα που του χρόνου νομίζω θα το κλείσουμε και αυτό. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί η φόρμουλα που βρέθηκε με ποιον τρόπο θα πορευτούμε, έχουμε συμφωνήσει, είμαστε σύμφωνοι με τον νόμο και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η μη τήρηση του νόμου επιβιώνει τα πρόστιμα. Άρα σε περίπτωση που κάποιος, σε κάποιον επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, θα ξέρετε ότι θα είναι νόμιμο το πρόστιμο. Για μια παράβαση την οποία έχει κάνει. Βέβαια, όσες κανονιστικές και να ψηφίσουμε, εάν δεν τις εφαρμόσουμε, για οποιοδήποτε λόγο δηλαδή, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα απεμπολίσουμε τα δικαιώματα που ο νόμος μας ορίζει και τα χρήματα τα οποία έχουμε να λαμβάνουμε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση μιλάμε για το πανηγύρι. Και βέβαια δεν αναφέρουμε όσα. Γιατί προφανώς η ερώτησή σας αφορούσε και άλλες κανονιστικές που αφορούν κατάληψη κοινοχρήσης των χώρων μέσα στην πόλη. Έτσι. Κάνουμε ένα μεγάλο διάλογο και μια μεγάλη διαβούλευση και με όλους τους άλλους, όπου εμπλέκονται στις κανονιστικές τις οποίες σιγά σιγά θα φέρουμε και που η φετινή χρονιά θα ολοκληρώσει το σύνολο των κανονιστικών της λειτουργίας στο σύνολο της πόλης και του Δήμου και όχι μόνο της πόλης. Έτσι.